ήρθατε. Δεν λείψαμε πάρα πολύ, γιατί δεν θέλουμε να σας λείπουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να είμαστε κοντά σας, να νιώθετε έτσι και τη δική μας την αγάπη και τη δική μας την άβρα. Αλλά τώρα που είναι γιορτές, θέλω να σας πω ότι είναι πολλά κοινά τα ζητήματα που ανοίγονται. Όπως κάποιες υποσχέσεις από το παρελθόν, γιατί όταν ο Νίκος ο Αλεξάκης λέει κάτι, το τηρεί. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα ξανάρθει, θα ξανασυζητήσουμε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και θα δούμε και άλλα ρούχα, γιατί το μάτι μας δεν χορταίνει ποτέ. Καλώς τον, καλό μεσημέρι. Καλώς βρήκα, καλώς σας βρήκα. Να πω χρόνια πολλά στον κόσμο, βέβαια, γιατί έρχονται όμορφες μέρες. Καλά Χριστούγεννα. Και σε σένα, ό,τι καλύτερο. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ. Το ξέρω. Και το εννοείται, ξέρω, ότι αν υποσχεθώ κάτι, το τηρώ. Το έχω καταλάβει εγώ αυτό, γι' αυτό ξέρω ότι η συζήτησή μας έχει πάλι να δώσει πάρα πολλά. Γιατί θέλω να σας πω ότι ο Νίκος δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ φαντασία, που πιάνει πάρα πολύ το χέρι του, που ξέρει να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς μας αρέσει σε εμάς τις γυναίκες. Ένας άνθρωπος που έχει βάθος και αυτό έχει πολύ μεγάλο νόημα και θα το καταλάβετε και στην πορεία της συζήτησης. Όμως, είχαμε μείνει στη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει και εμείς και ήταν μια κουβέντα σημαντική και ουσιαστική, θα πω εγώ. Στο 2008, όταν τότε έχουμε και την Nick Alex Fashion, που είναι η εταιρεία που έχουμε στην Ελβετία, που έχεις εσύ συγκεκριμένα, ο μόνος ιδιοκτήτης. Από εκεί και πέρα, Νίκο μου, πλέον, τι ναι, μετά το 2011, μόνος μου, δύσκολα στην αρχή, γιατί σίγουρα ξέρεις, δύσκολα, όταν το κάνεις μόνος και είναι αρκετά μεγάλο αυτό, σε δυσκολεύει, όμως υπήρχε έτσι ένα υπόβαθρο, γνώσεις που απέκτησα τα χρόνια τα προηγούμενα και τα κατάφερα νομίζω καλά. Προχώρησε όλο αυτό το πράγμα. Είμαστε λοιπόν στο 2011, μετά που είχα πάρει έτσι μια αναγνώριση και παγκόσμια, θα έλεγα. Σιγά σιγά όμως πήγε πολύ καλύτερα, πιο σταθερά και το 2014 πια έρχονται τα πρώτα καταστήματα Nick Alex. Το πρώτο κατάστημα, μετά έρχονται στην πορεία και το δεύτερο και το τρίτο. Δίνουμε σε άλλα μαγαζιά, προχωράμε, πάμε παρακάτω και βρισκόμαστε στο σήμερα. Από το 2011 τώρα, αν εγώ σε φέρω στο 2022, στην εκπνοή του 2023, μιλάμε για μια πορεία που έχει πολύ σημαντικές επιτυχίες που τις έχει σημειώσει. Και θα ρωτήσω εγώ τώρα τον Νίκο τον Αλεξάκη, τον ίδιο τον σχεδιαστή, πού πιστεύει, τι πηγάζει και κάνει όλη αυτή την επιτυχία να είναι μόνιμη, γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο συμβαίνει χρόνια, ναι, και είναι συμβαίνει σταθερό. 20 χρόνια τώρα και είναι όντως σταθερό, πάμε στα 21 χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι η βασική επιτυχία, ο βασικός λόγος επιτυχίας είναι η σταθερότητα. Mm-hmm. Η υπόσχεση που έδωσα στον εαυτό μου, αλλά και σε οποιοδήποτε πελάτη που θα έρθει, να βγει αυτό που πρέπει σωστά. Και φυσικά, για να γίνει ένας σχεδιαστής γενικότερα πετυχημένος, πρέπει να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν. Να αναγνωρίζονται τα ρούχα του. Να τα βλέπεις και να λες, μα πρέπει να είναι, για παράδειγμα, Nick Alex. Εκεί νομίζω ότι έκανα κάποια πράγματα. Πολύ σημαντική σταθμή, θέλεις να σου πω κάποιους σταθμούς? Μα είναι δυνατόν να μην θέλω? Φυσικά και θέλω. Θα έλεγα ότι σημαντικός σταθμός είναι ο πρώτος, όταν έκανα μία σειρά με χειροποίητα ρούχα τα οποία είναι τρισδιάστατα, δηλαδή ζωγράφιζα πάνω στο ρούχο. Και αυτό το σχέδιο περιλάμβανε πέτρες, κρύσταλλα, κομμάτια από τρούξ, ιδιαίτερες πανοπλίες όπως λέγονται. Και φυσικά σχέδιο στο χέρι, πινέλο, φύλλο χρυσού. Αυτό ήταν το πρώτο. Και εκεί ξεχώρισα κιόλας και το 2010. Η Swarovski International, mm-hmm, με φιλοξένησε κιόλας στο Βερολίνο και ήταν αυτή η φοβερή επιβράβευση που πήρα και μου έδωσε άλλη όθηση. Άλλο βήμα θα έλεγα ήταν το 2011, όταν έκανα τη φούστα Tulip, μία φούστα η οποία είναι σαν τουλίπα, το λέει και η λέξη, mm-hmm, μακριά, και αναβίωσα στην ουσία μία φούστα που υπήρχε πριν τη δεκαετία του 60 και όμως ήρθε με νέα μορφή. Τότε δεν ήταν τα μάξι πολύ στη μόδα. Οπότε στην αρχή κάποιοι μπορεί και να το σνόμπαραν ή να προβληματίστηκαν. Που να ήξεραν τι θα έρχονταν στην πορεία. Όμως γράφτηκαν πολύ καλά πράγματα σε παγκόσμια περιοδικά. Και αυτό φυσικά μου έδωσε μεγάλη όθηση στο να συνεχίσω να κάνω άλλα πράγματα, να ξαναβγεί και με ακολούθησαν και άλλες εταιρείες για κατά ψέματα. Το οποίο είναι φυσικά πάντα καλό. Καλή μου. Και θεμητό επίσης. Ήρθανε πολλά πράγματα. Και το 2014 θα σου έλεγα ότι ήρθε μια σημαντική επιτυχία που πήρα ένα ευρωπαϊκό βραβείο, θα έλεγα, το APART, το οποίο ήταν για μία φούστα πάλι, η οποία αποτελείται από πιέτες, οι οποίες είναι όμως με τέτοιο τρόπο φτιαγμένες που ψηλώνουν να δυνατίζουν, όσο και αν δεν το πιστεύεις. Πού είναι αυτή, πού είναι αυτό το ρούχο, καλά, το θέλω. Τι ανάγκη να έχεις εσύ. Όλες οι γυναίκες θέλουμε το να νιώθουμε ωραία. Καλά, τώρα κόψε δύο πόντους. Να νιώθουμε ωραία και να νιώθουμε αυτοπεποίθηση. Και εκεί ήθελα τώρα να καταλήξω, σαν να είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί πέρα από την αναγνώριση που έχεις παγκοσμίως, που αυτό είναι μια πραγματικότητα, ακόμα και στο δικό μας το νησί, που είναι μια πιο μικρή κοινωνία, θα έλεγε κανείς, σε σχέση με τον κόσμο, όταν σε έτσι εκδηλώσεις που οι γυναίκες επιλέγουμε κάτι πιο εντυπωσιακό, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός μας. Πάντα. Πώς μπορεί να νιώθεις εσύ, Νίκο, όταν
η γυναίκα που κάθεται στο ίδιο τραπέζι αναγνωρίζει ότι να, η Μιχαέλα τώρα για παράδειγμα φοράει νικάλεξ και είμαι σίγουρη. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Είναι ωραίο αυτό το που πράγμα. Έχει τη δική σου ταυτότητα και είναι, αναγνωρίζεται. Είναι μια αυτό. Ταυτότητα όντω αυτό και πολλέ φορέ, εγώ α πούμε, χάρηκα, θα σου πω τώρα ένα τελευταίο ναι, γεγονό, έτσι αφόρμητα. Ένα κύριο ήρθε τι προάλλε στο μαγαζί και μου λέει στον τάδε γάμο αυτό το νηφικό και αυτό και αυτό και αυτό το φόρεμα ήταν σίγουρα δικά σου. Και του λέω. Και κύριο. Ναι, κύριο, ναι. Νομίζω και ότι ήταν. Και όμω το συζητούσαμε, μου λέει από κάτω όλοι, και μου λέει σίγουρα δεν ρωτήσαμε, αλλά ήμασταν. Και ήταν όντω δικά μου. Αυτό είναι πολύ ωραίο όταν συμβαίνει. Και ξεχωρίζει και έναν σχεδιαστή αυτό. Πέρα από το κομμάτι που είπαμε και πριν, ότι πρέπει να έχει κάτι ιδιαίτερο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά αυτή η ταυτότητα, ότι βλέπει ένα outfit, όπω καλή ώρα βλέπουμε και εμεί τώρα τη Μιχάλη, που είναι εξαιρετικό, ξέρουμε ότι είναι του Νίκου. Γιατί έχουμε μελετήσει τον Νίκο, ξέρουμε. Λίγο πάνω κάτω τι σκέφτεται, ναι. Πώς του αρέσει να αποτυπώνει τη δική του τη σκέψη, τα δικά του συναισθήματα σε ένα outfit. Αυτό και αυτό είναι σημαντικό. Όντως, είναι αυτό η αγάπη που έχουν οι γυναίκες ως προς εσένα και εσύ ως προς τις γυναίκες. Ναι, εννοείται. Και τους άντρες αντίστοιχα, αλλά στην εννοείται, προκειμένη. Εννοείται. Εντάξει, οι γυναίκες είναι το μεγάλο κοινό, να το ναι, πούμε. Κακά τα ψέματα έχουν τους άντρες, αλλά η γυναίκα είναι αυτή που ασχολείται πιο πολύ με την εμφάνιση και θέλει και κάτι πιο ιδιαίτερο. Οπότε το πλήθος το μεγάλο είναι οι γυναίκες. Σίγουρα το κάνω αυτό και το κάνω και σε κάθε μία ξεχωριστά. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν έρθει μια γυναίκα και μου πει πού θέλει να φορέσει κάτι, εννοείται και εγώ θα της πω τι να βάλει, θα της προτείνω κάτι σε σχέση με το σωματότυπο, την ηλικία, το γεγονός, το στυλ. Έχει μεγάλη σημασία και το σχεδιάζω εκείνη τη στιγμή πάνω της. Αυτό είναι μια ολόκληρη μελέτη που γίνεται. Η αλήθεια είναι από σένα και όσοι σε ξέρουμε, σε ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έτσι, πολύ οργανωτικός, δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη του. Τα κοιτάς, τα ξανακοιτάς και πρέπει να περάσει καιρός για να μας το δώσεις, γιατί πρέπει να είσαι σίγουρος για αυτό που θα μας παραδώσεις. Τώρα, εγώ σκεφτόμουν, Νίκο, για κάτι άλλο. Γιατί, σαν άνθρωποι τώρα στον χώρο της ομορφιάς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως αυτός ο χώρος είναι κομματάκι δύσκολος, είναι κομματάκι ανταγωνιστικός. Και υποθέτω ότι και στο δικό σας, έτσι, στο δικό σας το κομμάτι των σχεδιαστών, ανταγωνισμός θα υπάρχει σίγουρα, όπως σε κάθε επάγγελμα θα μου πεις. Σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά θα σου πω πώς λειτουργώ εγώ. Ναι. Δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστικός. Και το λέω με το χέρι έτσι, στο σταυρό, να το πω. Ότι πραγματικά δεν είμαι καθόλου ανταγωνιστικός, δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα καταστήματα. Mm-hmm. Δεν ασχολούμαι δηλαδή να πάω να δω βιτρίνες, να καθόλου. Ξέρω τι κάνω εγώ. Προσπαθώ να το κάνω καλά. Και από εκεί και πέρα δεν έχω ούτε εχθρούς, ούτε αντίζηλους, να το πω έτσι. Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου. Η λέξη εχθρός είναι κάτι άγνωστο για μένα. Και το εννοώ, οπότε ασχολούμαι με αυτό που κάνω εγώ και προσπαθώ να το κάνω καλά. Αν μπορώ να πω ότι ένας κοινός αντίπαλος υπάρχει σε σχέση με όλους τους άλλους, γιατί δηλαδή αυτοί που έχουν καταστήματα, καλά κάνουν και τα έχουν και θέλουν να δουλεύουν κιόλας, γιατί είναι νοικοκυρέοι συνήθως οι άνθρωποι, έχουν οικογένειες, είναι δικοί μας άνθρωποι από εδώ πέρα και είναι πολύ καλό να δουλεύουν όλα τα καταστήματα. Βέβαια, σκοπός να δουλεύουμε όλοι. Αν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει ένας κοινός αντίπαλος, είναι οι μεγάλες πολυεθνικές. Mm-hmm. Οι οποίες έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, πολλές φορές και άδικα, όπως και κάποιες εταιρείες οι οποίες κάνουν απλά αντιγραφές, παγκόσμιες εταιρείες, να μην αναφερθώ τώρα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι όλοι και αυτό το πράγμα δεν είναι δει. Πολύ καλό. Να σου πω ένα πράγμα, σου είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι ανήκω σε μια ομάδα στατιστικής που αποτελείται από διάφορα άτομα πανεπιστημίων και κάνουμε διάφορες μελέτες σε διάφορα θέματα που έχουν ένα κοινό ενδιαφέρον. Θα σου πω λοιπόν ότι κάναμε μία μελέτη πάνω σε συγκεκριμένο κατάστημα, πολυεθνική, το οποίο υπάρχει και στην πόλη μας, δεν θα πω φυσικά όνομα, ναι, το οποίο όμως, ενώ απασχολεί μόνο 24 άτομα και ένας ο ιδιοκτήτης του κτηρίου 25, ναι. Με αυτό το κατάστημα έχω χάσει περίπου 3.000 άτομα τη δουλειά τους. Γιατί 300 μαγαζιά περίπου κλείνουν από αυτό το κατάστημα. 300 λοιπόν άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά, 2 υπάλληλοι το κάθε μαγαζί, άλλοι τόσοι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν τα μαγαζιά και άλλοι τόσοι που κατασκευάζουν πράγματα για αυτούς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ναι μεν έχουν 25 άτομα δουλειά, αλλά άλλοι 2.000 ή 3.000 χάνουν τη δουλειά τους. Οπότε αυτό είναι μια μεγάλη σκέψη και μια μεγάλη κουβέντα βέβαια. Uh-huh. Και ειδικά σε χώρες που περάσανε κρίσεις κλπ. Όπως και η Ελλάδα βέβαια μέσα σε αυτές. Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο το λέω. Δυστυχώς δεν έγινε. Ναι, είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό το πράγμα. Όμως, αν σε έπαιρνα τώρα εγώ από το χέρι και σε πήγαινα σε ένα ταξίδι νοητά μέχρι την Αργυράκη, θέλω τώρα να κάνεις εικόνα ότι δεν είσαι ο Νίκος ο Αλεξάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τη βόλτα του και περνάει από εκεί. Και βλέπει μία ώρα τεράστια από γυναίκες οι οποίες περιμένουν να μπουν στο κατάστημα να εξυπηρετηθούν από εσένα και από τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί και κάνουν τη δουλειά τους εξαιρετικά. Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται τώρα όλος αυτός ο ντόρος? Γιατί είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή περνάς και μπλοκάρει ο δρόμος, δεν μπορείς να περάσεις. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο
πραγματικά τους ευχαριστώ από την καρδιά μου. Γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω για ποιο λόγο ακριβώς. Προφανώς αυτά που φτιάχνουμε, θα βάλω έτσι ένα πληθυντικό, αρέσουν. Και προφανώς ο τρόπος που τα φτιάχνουμε πάλι αρέσει. Και ο τρόπος που τα προτείνουμε και οι τιμές, γιατί έχουν όλα σημασία και εξυπηρέτηση. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα σε σχέση με το ραφτό, το ρούχο. Εκεί νομίζω ότι είναι η επιτυχία μας. Ο τρόπος που ράβω δεν είναι ο απλός τρόπος. Είναι γλυπτική πατρών αυτό που έχω κάνει εγώ. Το οποίο είναι τι είναι. Πατρών. Οι περισσότερες εταιρείες. Αυτό τώρα. Λοιπόν, κοίταξε, οι περισσότερες εταιρείες βγάζουν small, medium, large, ναι. extra large. Mm-hmm. Εγώ θα σε μετρήσω ακριβώς και θα στο κάνω με τέτοιο τρόπο το ρούχο. Αυτό λέγεται γλυπτική πατρών. Το οποίο θα αναδείξει τα καλά σου σημεία, θα κρύψει τα κακά σου σημεία και μια κυρία που για παράδειγμα είναι 90 κιλά, εγώ θα καταφέρω, πιστεύω και το λέω με το χέρι στην καρδιά, να τη βγάλω 75-78. Άρα 10-15 κιλά θα χαθούν όταν θα φορέσει το ρούχο. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία θεωρώ και αυτό είναι που χαρακτηρίζει νομίζω το ρούχο Νικάλεξ. Να αναδείξει το σώμα, να αναδείξει τη γυναίκα. Τώρα. Αυτό τώρα είναι. Εμένα μου ακούγεται επιστήμη, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, όταν και εμείς τώρα, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που έχουμε κάπου να πάμε σίγουρα, κάπου μας έχουν καλέσει, κάπου έχουμε σκοπό να περάσουμε και εμείς τις γιορτές και ψάχνουμε και ξαναψάχνουμε τι να φορέσω, να βάλω αυτό, να βάλω το άλλο. Τίποτα δεν μας αρέσει ποτέ στην ντουλάπα μας και μπαίνουμε στη διαδικασία να προμηθευτούμε κάτι και πολλές φορές το μετανιώνουμε. Γιατί είναι αυτό που λες, δεν ψάξαμε έναν άνθρωπο που να ξέρει τι μας ταιριάζει, τι μας πηγαίνει. Και ακούσαμε τη μαμά που μας είπε πάρε αυτό, τελικά δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Έχουμε ανάγκη στη ζωή μας ανθρώπους που να μας συμβουλεύουν για το καλό μας. Είναι αλήθεια και μου δίνεις μια ωραία πάσα να πω ότι συνήθως το καλύτερο είναι ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, να αγοράζει αυτό που του ταιριάζει και αυτό που του αρέσει του ίδιου. Πολλές φορές επηρεάζεται, το βλέπω και στο μαγαζί μου. Αυτό επηρεάζεται από άλλα άτομα. Και να πούμε και την αλήθεια, δεν λένε και πάντα την αλήθεια τα άλλα άτομα. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει. Δεν νιώθουν άβολα. Πολλές φορές όμως υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, βλέπεις δύο-τρεις γυναίκες να έρχονται μαζί. Το έχω συναντήσει πολλές φορές κι αυτό. Mm-hmm. Και βλέπεις ότι κάποια από αυτές δυστυχώς μπορεί να πει και στην άλλη ένα ρούχο το οποίο δεν είναι το καλύτερο. Και αυτό το συναντάμε. Οπότε, το πιο καλό είναι να ακολουθούν το ένστικτό τους και να αγοράζουν αυτό που τους αρέσει και νομίζουν ότι τους ταιριάζει. Και κάτι άλλο όμως που σε χαρακτηρίζει εσένα, γιατί έχω βρεθεί μπροστά πολλές φορές. Είσαι πολύ ευγενικός και μπορείς να παρέμβεις πολύ ευγενικά για να δείξεις την κυρία ότι τελικά αυτό είναι που της πηγαίνει και όχι το άλλο που μπορεί να έχει δίπλα της. Γιατί είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο αυτό να το κάνει. Αυτό είναι αλήθεια και το έχω περάσει και στα κορίτσια και στα αγόρια που δουλεύουν στο μαγαζί. Θέλουμε πάντα να λέμε την αλήθεια. Δεν έχει νόημα να πουλήσεις ένα ρούχο το οποίο θα το βάλει κάποιος και δεν θα είναι ωραίο γιατί είναι δυσφήμιση. Καλύτερα λοιπόν να μην το πάρει καθόλου. Όταν όμως πάρει κάτι, να είναι αυτό που του ταιριάζει και αυτό είναι η διαφήμιση. Γιατί θα το δούνε άλλοι τόσοι και θα έρθουν να αγοράσουν και αυτοί. Και αυτό είναι και οι έξυπνες επιλογές στην ουσία. Και μιας και αναφέρομαι σε έξυπνες επιλογές, σε λίγες ημέρες έχουμε 2023. Μπαίνει σιγά σιγά η νέα χρονιά και μας αρέσει η μόδα, μας αρέσει η ενημέρωση. Και ιδιαίτερα αν έχω ένα τέτοιο άνθρωπο απέναντί μου, δεν μπορώ να μην εκμεταλλευτώ τις γνώσεις του. Και να μην. Βεβαίως και ανοιχτά θα σε εκμεταλλευτώ. Γιατί Νίκο μου, θα ήθελα τώρα να ξέρω και εγώ, υποθέτω και οι αγαπημένες τηλεθεάτρες μας παρακολουθούν. Τι μέλγενες το 2023 στο κομμάτι της μόδας, τι να φορέσουμε, τι να αποφύγουμε, γιατί και η μόδα ξέρεις, πάει και έρχεται, έρχεται, παρέρχεται. Ναι, το 23 είναι μια ωραία χρονιά θα έλεγα στη μόδα. Γιατί υπήρξαν χρονιές, προηγούμενες χρονιές, που τα μπερδέψανε πολύ τα πράγματα. Που ανακατέψανε πολλές δεκαετίες μαζί και που πολλές φορές όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε και kids εμφανίσεις. Το 23... Δεν είδαμε και λίγες τέτοιες. Ναι, ακριβώς. Το 23 λοιπόν έρχεται να ξεμπερδέψει λίγο την κατάσταση. Πάμε σε συγκεκριμένες δεκαετίες. Η δεκαετία του 40 επιστρέφει πολύ. Ωραία. Πιο minimal φορέματα, με ανοιχτές πλάτες, με πολύ ωραία βάτα, με πολύ ωραίες γραμμές, με πολύ ωραία κοψίματα, ωραία χρώματα. Έρχονται, ας πούμε, πολύ το πράσινο, το γήινο, το γνήσιο, το δασί, θα λέγαμε. Έρχεται ένα μπλε πολύ γλυκό, κάτι ανάμεσα στο γαλάζιο και το ραφ. Έρχεται ένα πολύ γλυκό πορτοκαλοκόκκινο. Έντονα χρώματα μιας απαλής παλέτας θα λέγαμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Και πολύ ωραίες γραμμές. Δηλαδή πάρει το σίγαρετ πατελόνι σε κοστούμι. Πάρα πολύ ωραίο. Κάτι άκουσα εγώ. Αλλά δεν γίνεται. Καλώς τον. Πίλτατε.
Καλώς ήρθες. Νίκος Αλεξάκης, ένας άνθρωπος που θαυμάζω από πολύ παλιά. Γνωριζόμαστε, Χριστιανά μου, θα πρέπει να σου πω από πολύ παλιά. Ξέρω. Πάντα άκουγα και για τη φήμη την οποία περιέγραψε πριν. Κάτσε. Έτσι. Αλλά και για τις δημιουργίες του, για το πάθος του, για αυτό που κάνει και γι' αυτό και ξεχωρίζεις. Δεν είναι έτσι. Μόνο αυτό όμως. Δεν είναι έχει μόνο αυτό. Έχει γράψει και βιβλίο ο άνθρωπος αυτός. Δεν εφησυχάζεται ποτέ. Έχει φτιάξει ποτέ. Και αυτό. Ναι. Αυτό εδώ λοιπόν. Το δικό του άρωμα το οποίο ήρθε πραγματικά και με έχει εντυπωσιάσει. Με έχει εντυπωσιάσει. Πολύ ωραία μυρίζεις, θέλω να σου πω. Εδώ. Να το. Ένα ιδιαίτερο άρωμα, πολύ χαρακτηριστικό από αυτό που θέλει πραγματικά ένας άντρας να φοράει. Δηλαδή, συνήθως βάζουμε ένα άρωμα για να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μας συναντήσει, μας ασπαστεί, μας χαιρετήσει. Είναι αλήθεια αυτό. Θα πρέπει να του μείνουμε. Να έχει τη μυρωδιά του, να μην είναι αλεξίτηλο αυτό το πράγμα. Μπράβο. Κάθε φορά... λέει τώρα. Τι ωραίο άρωμα ήταν αυτό. Θα σου πω κάτι για τα αρώματα. Βγήκανε τώρα, πρόσφατα, πριν από 3-4 μήνες, κυκλοφόρησαν. Κάναμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση για να τα παρουσιάσουμε. Είναι ένα στοίχημα που είχα βάλει πριν από 10 χρόνια. Γιατί 10 χρόνια μου πήρε για να καταφέρω να τα βγάλω. Είναι ένα ακριβό στοίχημα αυτό για να καταφέρεις να βγάλεις καλό άρωμα. Είναι με 23% γνήσιο perfume μέσα και είναι μια συλλογή με τρία αρώματα. Το αντρικό, το κλασικό, το γυναικείο, το ντίβα. Το ντίβα, και βέβαια. Ένα το οποίο θα λέγαμε μπορεί να το βάλει και γυναίκα και άντρας. Έτσι, ένα καλοκαιρινό που έρχεται τώρα κλπ. Το ατόμικο, το οποίο σημαίνει στα ιταλικά ατομικό αλλά και κλασικό και κομψό. Και το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό με θαλασσινό γνήσιο αλάτι Ιμαλαΐων μέσα. Είναι καταπληκτικό. Δεν έχω ξαναπετύχει ποτέ τέτοιο άρωμα. Εγώ θέλω και ένα σχόλιο. Για πες, για το βιβλίο του Νίκου. Γιατί εγώ το είδα το έχει κρύψει εκεί. Εγώ το κρύψα. Δεν νομίζω το είδαμε όμως εμείς οι δύο. Αυτό είναι ένα άλλο στοίχημα. Εντάξει, τώρα βέβαια βάζουμε πολλές παραμέτρους. Αυτός ο άνθρωπος είναι. Αλλά στις ψυχές, ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε φέτος το καλοκαίρι. Το οποίο απέσπασε τις καλύτερες κριτικές. Κατάφερε να γίνει bestseller και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό φέτος, ας πούμε. Μπράβο σου. Ξεπεράσαμε τις 73-74.000 πωλήσεις όλη την Ελλάδα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Το αγαπώ, είναι ένα μυθιστόρημα εποχής. Οι διάσπαρτες ψυχές. Το προτείνω κιόλας γιατί το βρίσκουν σε όλη την Ελλάδα και σε βιβλιοπωλεία και από μένα κατευθείαν στα 17 ευρώ μόνο. Μπράβο, και είναι σημαντικό Νίκο. Αυτό. Ναι, γιατί περνάμε και δύσκολα, αλήθεια είναι. Ακριβώς, ναι. Καταφέραμε να βγάλουμε μια καλή τιμή σε καλή εκτύπωση. Είναι σημαντικό αυτό. Και βγαίνει και το 2 να σας ανακοινώσω λοιπόν την επόμενη φορά. Τριλογία δηλαδή. Τον Νίκο Αλεξάκη. Είναι οι διάφανες ψυχές. 12 χρόνια μετά συνεχίζει την ιστορία. Άρα έχουμε την εξέλιξη. Έχουμε καλό τάξιδο, θα σου ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο. Και το μόνο που αντιλαμβανόμαστε και κρατάμε σαν κοινό παρονομαστή είναι το γεγονός ότι με ό,τι καταπιαστεί τελικά ο Νίκος έχει επιτυχία. Πάντα την υπογραφή του. Έμπρακτη επιτυχία. Και όχι λόγια του αέρα. Μπράβο σου πραγματικά. Σου το επισυνάπτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ αφάνταστα. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι στο νησί μας. Και δεν σε χάσαμε και δεν σε πήραν εκεί στο εξωτερικό να σε ψάχνουν. Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ελβετία, παντού εκεί που πήγες. Ήταν το ζητούμενο αυτό για μένα. Όταν ήρθα, γιατί εγώ ξεκίνησα από το εξωτερικό ούτως ή άλλως. Γεννήθηκα και μεγάλωσα έξω. Έκανα και την εταιρεία έξω. Όταν ήρθα λοιπόν στην Ελλάδα, δεν ήθελα να φύγω. Να μην φύγει. Ειδικά από την Κρήτη. Εδώ σε χρειαζόμαστε. Όταν γίνει εδώ θα μείνω. Σε χρειαζόμαστε. Πολύ, Νίκο, μας. Είναι εξαιρετικός για ακόμη μία φορά, όπως πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.